GPS στα φωτιστικά τύπου LED που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμου του Δήμου Μαλεβιζίου θα τοποθετήσει η Δημοτική Αρχή με στόχο την προστασία τη δημόσια περιουσία. Τι προηγούμενε ημέρε, η συνεργεία του Δήμου μα διαπιστώσαν ότι λείπανε κάποια φωτιστικά από την περιοχή τη Αμουδάρα. Ο Δήμο Μαλεβιζίου είναι αποφασισμένο να προστατεύσει όλε τι παρεμβάσει που έχει κάνει. Έτσι, τώρα είναι αναγκασμένο να βάλει GPS στα φωτιστικά. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά από κρούσματα κλοπή που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Τώρα, τελευταία. Είχαμε κλοπές γύρω από τα φωτιστικά και έτσι αναγκαστήκαμε ώστε να τρέξουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε GPS και να τα τοποθετήσουμε άμεσα. Δεν καταθέσαμε μήνυση καταγνώστου στο αστυνομικό τμήμα. Τέτοιες πράξεις ε, κλοπής φωτιστικών όπως είναι οι συγκεκριμένοι ε, κάνουν ε, δυσκολότερα τα πράγματα. Είναι λυπηρό το γεγονός αυτό. Πιστεύω ότι προσφέρει κοινωνικό έργο ο φωτισμός. Γιατί έχουμε κάποια κρούσματα παράξενα και από δικούς μας ανθρώπους αλλά και από άλλοδαπούς και είναι και για την ασφάλεια πιο πολύ εγώ πιστεύω της ε, Αμμουδάρας και είναι μια ενέργεια η οποία είναι απαράδεκτη δεν πρέπει να γίνεται αυτό να κλέβουν τα φωτιστικά. Τα φωτιστικά του δρόμου κλέβουνε, εδώ κλέβουν τα πάντα κοπέλα μου τα πάντα. Τι, τι, τι να μου φανεί, τίποτα πια δεν φαίνεται παράξενο δηλαδή, σε, αυτή τη, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Το GPS θα ενσωματωθούν πάνω στο φωτιστικό. Στο φωτιστικό θα ενσωματωθούν, οπότε θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του φωτιστικού. Τι θα μπουν, GPS, πόσο σας ακούγεται. Το GPS είναι μια λύση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει βέβαια. Καλά, στη χώρα μα δεν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε ένα αρχείο. Θα βρίσκουμε τα φωτιστικά με το GPS. Ναι, είναι πανεύκολο. Με τη σημερινή τεχνολογία είναι πανεύκολο.